Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε κοντά σας πάλι, με τη δύναμη του Θεού πάντα. Να προσπαθήσουμε και σήμερα, με τα μηνύματα της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας, του Ευαγγελίου μας κυρίως, να θυμηθούμε πράγματα ξεχασμένα. Να θυμηθούμε τις εντολές του Θεού, που τόσες πολλές φορές και σε τόσους τόνους μας έχουν πει και οι παλιότεροι και οι δάσκαλοι μας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, πως και οι γονείς μας και οι πνευματικοί μας πατέρες στα κατηχητικά, όταν πηγαίναμε λίγο ως πολύ όλοι μας εκείνη την εποχή. Να μας θυμίσει λοιπόν αυτή η ανάμνηση το Λόγο του Θεού, του ξεχασμένο Λόγο του Θεού τη σημερινή εποχή. Και λέω ξεχασμένο, γιατί πολλές φορές ακούγονται τόσα πράγματα περί του Ευαγγελίου, περί του Λόγου του Θεού, αλλά όχι η ουσία, δηλαδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Από τον ίδιο το Λόγο του Θεού έχουμε περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και πρέπει τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις να μεταδίδουν αποσπάσματα, να μεταδίδουν πολλά αποσπάσματα του Ευαγγελίου, για να είναι ο καθένας ενήμερος πάνω στο Λόγο του Θεού, τις εντολές που μας έδωσε ο Κύριος. Διότι αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει να ακούμε τις εντολές Του. Δεν νοείται ο Ορθόδοξος Χριστιανός να μην ακούει και να μην παραδέχεται και να μην προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τη ζωή του με τις εντολές του Κυρίου. Αυτός είναι ο ρόλος του Ορθόδοξου Χριστιανού. Η ζωή του συνεχώς, αδιαλείπτως, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, να είναι εναρμονισμένη κατά το δυνατόν βέβαια, όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις, αλλά και το Θείο Έλεος, πάνω στη γραμμή που έχει χαράξει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτός που μας εξαγόρασε και έδωσε λίτρο το αίμα Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητος, και τη δική μας και τη δική σας και τη δική μου και τη δική σου, αγαπητέ φίλε που ακούς αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Γι' αυτό σήμερα σκεφτήκαμε στην εκπομπή να δώσουμε ένα περίγραμμα με λίγα λόγια τι είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μπορεί να εξαντληθεί σε μια εκπομπή το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αδύνατο, των αδυνάτων αδύνατων. Όμως, παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε περιληπτικά ορισμένα πράγματα για εκείνους που πιθανόν να τους είναι άγνωστο και τους μικρούς μας φίλους που έχουν δίκιο, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο Λόγο του Θεού, αφού κανείς δεν κάθισε με αγάπη δίπλα τους να διαβάσουν μαζί μια σελίδα του Ευαγγελίου και να μιλήσουν πάνω σε αυτήν. Έτσι λοιπόν, συν της άλλης, και για δική μας ωφέλεια προσωπική, αλλά και για τον φίλο που παρακολουθούν την εκπομπή, θα μου επιτρέψετε με την αγάπη σας και την υπομονή σας να ακούσουμε λίγα λόγια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα το πάρουμε από την αρχή βέβαια και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια περίληψη, αλλά βέβαια λίγα για το καθένα. Γιατί κάθε σελίδα του Ευαγγελίου, ή μάλλον τι λέω σελίδα, κάθε φράση του Ευαγγελίου, μην πω κάθε λέξη του Ευαγγελίου, είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης ώρας για να αναλυθεί. Πατέρες της Εκκλησίας, παίρνοντας μόνο μία λέξη, έκανε ένα ολόκληρο κήρυγμα. Αλλά εμείς θα κάνουμε τώρα το αντίστροφο. Θα συμπυκνώσουμε το Λόγο του Θεού σε μία εκπομπή. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και ανέφικτο είναι. Όμως θα το επιχειρήσουμε με τη δύναμη του Χριστού και με την αγάπη και την υπομονή τη δική σας να το παρακολουθήσουμε. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αρχίζει με την γενεαλογία του Ιησού Χριστού και λέει: από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ είναι 14 γενναίες, και αναφέρει όλα τα ονόματα των γενναιών. Των πατώρων, των προπατώρων. Από τον Δαβίδ μέχρι τη Βαβυλώνα 14 γενναίες, από Βαβυλώνος μέχρι Χριστού 14 γενναίες.
Σύνολο 42 γενναίες. 3 φορές το 14. Είναι γνωστό ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε απάτορ στη γη και αμήτωρ στον ουρανό. Γεννήθηκε προπάσης κτίσεως στον ουρανό από το Θεό Πατέρα, δίχως την επέμβαση γυναικός. Και είναι αστεία αυτά που λένε μερικοί, ότι πρέπει ο Χριστός να έχει γεννηθεί στον ουρανό από μάνα. Ο Θεός ξέρει και κανονίζει τα πάντα με τη δική του σοφία και τη δική του δύναμη και τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Να μην νομίζουμε ότι είναι αδύνατο ο Θεός να γεννήσει άνθρωπο και από πέτρες και από οτιδήποτε. Εδώ γέννησε την ανθρωπότητα εκ του μηδενός. Δεν είναι δυνατόν να γεννήσει την ανθρωπότητα από μια πέτρα ή από ένα σύννεφο ή από ένα βράχο. Οπωσδήποτε μπορεί. Τίποτα δεν είναι λοιπόν αδύνατο για το Θεό. Όμως εδώ μας λέει ότι γεννήθηκε ο Χριστός σαν άνθρωπος στη Βηθλεέμ, κατέβηκε δηλαδή ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός και έγινε άνθρωπος. Έγινε Ιησούς. Πώς? Μέσα από την Παρθένο Μαρία. Και αυτό είπαν όλοι οι προφήτες, ότι θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος και του Ισραήλ αλλά και της ανθρωπότητος, άνθρωπος. Και αυτός θα μεσητεύει για πάντα στο Θεό για μας. Είναι γνωστό ότι ο Ηρώδης θέλησε να τον εξοντώσει, είναι γνωστό οι μάγοι που τον προσκύνησαν, είναι γνωστό ότι έφυγε για την Αίγυπτο. Και ας έρθουμε τώρα λοιπόν στην ηλικία που ο Χριστός βγαίνει στη δημόσια δράση, διότι εκεί έχει μεγαλύτερη σημασία, όπως είπαμε, για τις εντολές. Έτσι δεν είπαμε στην αρχή? Θα μιλήσουμε για το τι θέλει και τι περιμένει ο Χριστός από κάθε βαφτισμένο ορθόδοξο χριστιανό, από κάθε στρατιώτη του Χριστού, γιατί είμαστε στρατιώτες σε μια μάχη, θα τελειώσει εδώ, καλός ή κακός, και μετά θα έχουμε το στέφανο της δόξης. Θα έχουμε την ανταμοιβή. Εκείνοι που έκαναν το καλό, θα ανταμοιφθούν με καλό. Εκείνοι που έκαναν το κακό, θα φύγουν μακριά από τον Χριστό και θα συνταχθούν με τον διάβολο. Γιατί αυτού τις εντολές υπακούν. Νίστεψε ο Χριστός στην έρημο 40 ημέρες. Και τότε, μετά τις 40 ημέρες, πήγε ο διάβολος να τον πειράσει. Να τον βάλει, του δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Και θα δούμε τους τρεις πειρασμούς. Και έχουμε πει σε άλλη μας εκπομπή για τους τρεις αυτούς πειρασμούς. Τι σημαίνουν αυτοί οι τρεις πειρασμοί? Ο ένας πειρασμός, ο πρώτος, μιλάει για το να φάει ο Χριστός και να διατηρηθεί στη ζωή, για τη σάρκα δηλαδή του ανθρώπου. Και ο Χριστός του λέει, δεν είναι μόνο η σάρκα, είναι και το πνεύμα, είναι ο λόγος του Θεού, πρέπει να υπακούμε. Τι να σου κάνει η σάρκα μόνη της? Ο δεύτερος πειρασμός που αφορά την κοσμικότητα, του δίνει όλα τα βασίλεια, τον κάνει άρχοντα όλης της γης ο Χριστός, το Χριστό, και ο Χριστός αρνείται, διότι δεν είναι στο χέρι του διαβόλου να του δώσει αυτός τις εξουσίες. Και δεν μπορεί να υπακούσει στον διάβολο, διότι ο διάβολος θα δώσει τις εξουσίες, αλλά θα θελήσει άλλα πράγματα από τον άνθρωπο, όπως συνήθως ξέρουμε ότι γίνεται. Και το τρίτο θέλημα του διαβόλου ήταν να τον ρίξει στην υπερηφάνεια, να φανταστεί δηλαδή ότι είναι ο εκλεκτότερος και έτσι με αυτόν τον τρόπο να χάσει την ταπεινοφροσύνη ο Χριστός και να θελήσει να εκπειράσει τον Θεό, δηλαδή να πέσει από ένα ψηλό σημείο που τον έβαλε ο διάβολος για να αποδείξει ότι είναι Υιός του Θεού και δεν θα πάθει τίποτα. Και του είπε ο Χριστός τότε ότι δεν πρέπει να εκπειράσεις, δεν πρέπει να θέσεις σε δοκιμασία Κύριον τον Θεό σου. Ας πάμε όμως τώρα εντάχει στην επί του όρους ομιλία. Είπαμε θα τα πάρουμε όλα, αλλά γρήγορα. Μιλάει για τους δικαίους στην αρχή, για εκείνους που είναι ταπεινοί, οι δίκαιοι, οι ενάρετοι, ταπεινοί στην καρδιά και οι σπλαχνικοί. Αυτοί που τους βρίζουν και τους καταδιώκουν, χάρη νόμος του Θεού και του Χριστού. Τι είναι αυτοί? Γιατί λέει για αυτούς? Για τους δικαίους, για τους ενάρετους, για τους ταπεινούς, για τους ταπεινόφρονες. Αυτοί είναι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό κάθε δοκιμασία, κάθε πόνος πάνω σε αυτή τη γη, μας ανεβάζει πολλά σκαλιά προς την κλίμακα της Βασιλείας του Θεού. Να μην αρνούμεθα την ταλαιπωρία σε αυτή τη γη. Εύκολο θα μου πείτε να το πούμε. Και εμείς που το λέμε, είμαστε φυγόπονοι και σαν άνθρωποι λυγίζουμε από τις δοκιμασίες και τον πόνο και ζητάμε από τον Θεό αμέσως πάρα αυτά
να μας πάρει τις δοκιμασίες και τους πόνους. Δεν ξέρουμε όμως τι χάνουμε όταν υφιστάμεθα τις δοκιμασίες και τις ξεπερνάμε με τη δύναμη του Θεού. Στεφανώνεται ο άνθρωπος που θα υποστεί την αρρώστια αγώγιστα, την οικονομική καταστροφή αγώγιστα, δίχως να έχει εναντίον του Θεού να πει, γιατί μερικοί βλαστημούν και το Θεό. Ή αν δεν βλαστημούν το Θεό, τα ρίχνουν στο Θεό, ότι φταίει ο Θεός επειδή αυτοί ταλαιπωρούνται σε αυτή τη ζωή. Μην το κάνουμε ποτέ αυτό, ούτε να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, γιατί ακούμε ψωμοτήρι από το στόμα των ανθρώπων, τι κάνει για τα παιδιά της Ουγκάντα ο Θεός. Όλα αυτά είναι βλάστημα πράγματα. Δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει Θεός. Και δεν έχουμε καταλάβει στο κάτω-κάτω ότι τη δυστυχία αυτή δεν τη φέρνει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος ο ίδιος, ο κακός άνθρωπος, ο άνθρωπος του σκότους, ο οποίος θέλει να έχει υποτεταγμένο στους άλλους και αυτός να ζει πλουσιοπάροχα. Η αδικία και η αμαρτία στη γη οφείλεται, σε αυτή την αμαρτία στη γη οφείλονται όλες οι καταστροφές που βλέπουμε. Ακόμα θα μπορέσουμε να πούμε, και αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, και οι ανακατατάξεις στον πλανήτη και οι πλημμύρες, οι θεομηνίες και οι σεισμοί οφείλονται ακριβώς σε αυτή την αρπακτικότητα και την αμαρτία του ανθρώπου. Αν λοιπόν οι δίκαιοι, οι ενάρετοι και οι ταπεινοί σπλαχνικοί στην καρδία βρίζονται και καταδιώκονται, να χαίρουν, διότι ο μισθός τους θα είναι πολύ στον ουρανό. Κοιτάξτε ένα μήνυμα του Ευαγγελίου, πώς παρηγορεί αμέσως τους θλιπωμένους, πώς παρηγορεί εκείνους που περνάνε δυσκολίες στους δυσκολεμένους. Ένας λόγος του Χριστού ανακουφίζει τη δυσκολία. Λες, θα περάσω και αυτή τη δυσκολία χάρη του ότι ο Θεός θα μου δώσει για αυτή τη δυσκολία που πέρασα αγώγιστα καλύτερη θέση στην Βασιλεία. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και η φτώχεια λοιπόν, η ταπείνωση και η ύβρις και ο παραγοντισμός από τους ανθρώπους, το ότι μας παραμερίζουν οι άνθρωποι, όλα αυτά οι ταπεινώσεις που υφιστάμεθα είναι στεφάνι για μας. Έτσι πρέπει να το βλέπει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Εν συνεχεία γυρίζει στους μαθητές τώρα. Αυτά βέβαια τα είπε για όλους. Στους μαθητές όμως λέει και για όσους αγωνίζονται σαν τους μαθητές, τους Αποστόλους. Είσαστε το εκλεκτό αλάτι της γης. Και το λέει αλάτι γιατί, όπως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, όλοι ξέρουμε ότι το αλάτι της γης, με αυτό το αλάτι συντηρούνται. Ακόμα και ο άνθρωπος συντηρείται με το αλάτι, τα κύτταρά του χρειάζονται το αλάτι. Έχει το κάλιο και το νάτριο, τα οποία είναι ηλεκτρολίτες που λέμε στο αίμα, και τους μετράμε αυτούς τους ηλεκτρολίτες στο αίμα, είναι προϊόντα του άλατος, του αλατιού που τρώμε από τις τροφές μας. Γι' αυτό και λίγο αλάτι πάντοτε χρειάζεται, όχι κατάκτηση βέβαια. Αλλά το αλάτι έχει μια άλλη ιδιότητα και γι' αυτό την αναφέρει ο Κύριος εδώ. Εκτός του ότι συντηρεί τη ζωή, είναι και συντηρητικό τη ύψεως. Και εδώ μεταφορικός μας μιλάει για τη σύψη της ανθρωπότητος. Χριστιανοί οφείλουμε να είμεθα το συντηρητικό της ανθρωπότητος. Όχι συντηρητική, όπως οι Άγγλοι συντηρητικοί ας πούμε αυτή τη λέξη, αλλά το συντηρητικό, το στοιχείο που θα συντηρήσει αυτή τη ζωή από τη σαπίλα. Ας μην ξεχνάμε ότι είπε στον Αβραάμ, δεν θα κατέστρεφα τα Σόδωμα αν υπήρχαν ακόμα και 10 άνθρωποι οι οποίοι ανακρατούσαν μια ηθική στάση σωστή απέναντί μου. Να υπήρχαν 10 δηλαδή αλατισμένοι, 10 άνθρωποι που θα μπορούσαν να κρατήσουν τους υπολείπους. Και αν δεν μας καταστρέφει ο Θεός, κάποιοι άνθρωποι σήμερα και μέσα στην Αθήνα και μέσα στον κόσμο, ίσως στα μοναστήρια, ίσως αλλού, δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει, προσεύχονται για μας, για να μην μας καταστρέψει ο κόσμος. Και ακούγοντας τους Αγίους από τους ανθρώπους, και εμείς ευεργετούμεθα. Αυτή είναι το αλάτι της γης, αγαπητοί φίλοι. Επίσης τους λέω ότι πρέπει να είναι καθαρή, αμόλυντη η ζωή τους, να είναι πασιφανής, διάφανη, να ξέρει ο κόσμος τι κάνουν, να φαίνονται κιόλα. Διότι θα είναι σαν μια πόλη πάνω σε ένα λόφο. Έχετε δει σε ορισμένες μεριές της πατρίδος μας τι ωραία που βάζουν κάποια εξοκλήσια πάνω στους λόφους ή κάποια μικρά χωριά. Η Σαντορίνη έχει κάποια τέτοια ωραία μικρά χωριά πάνω σε λόφους που είναι περίοπτη από όλη τη Σαντορίνη. Κάνεις έτσι και βλέπεις επάνω τα σπίτια και στην κορυφή των σπιτιών την εκκλησία και το καμπαναριό. Έτσι λοιπόν παρομοιάζει ο Κύριος εδώ, σαν μια πόλη αστραφτερή που λάμπει επάνω σε ένα λόφο κάθε Απόστολο, κάθε Χριστιανό, κάθε μαθητή ο οποίος θα φύγει και θα κάνει το έργο το Αποστολικό για να διαδώσει το Χριστιανισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Ζητάει από όλους να κρατήσουν τις εντολές του μέχρι της τελευταίας.
Δεν υπάρχουν λοιπόν μικρές και μεγάλες εντολές. Να μην παραβλέπουμε μικρές εντολές. Α, αυτό δεν πειράζει. Όχι. Πρέπει όλες να προσπαθούμε. Ανεξάρτητα το τι θα καταφέρουμε, γιατί μερικές φορές, όπως βλέπουμε, δεν καταφέρουμε πολλά πράγματα. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλες τις εντολές του Χριστού μας πρέπει να τις κρατάμε. Και δεν είναι μικρή εντολή η νηστεία. Δεν είναι μικρή εντολή το να μην κατακρίνουμε. Δεν είναι μικρή εντολή το να δίνουμε ελεημοσύνη στους άλλους, είτε πνευματική είτε υλική. Αλλά ακόμα και τις μικρότερες από αυτές που θεωρούμε εμείς μικρές, πρέπει και αυτές, οφείλουμε και αυτές να τις κρατάμε. Και τώρα μιλάει για αυτό που έγινε τελευταία, για τη μοιχεία που έγινε τόσος λόγος. Όχι μόνο δεν επιτρέπονται οι έξω γαμικές σχέσεις, δηλαδή όταν δύο άνθρωποι δεν είναι στεφανωμένοι στην εκκλησία, με παπά και με κουμπάρο, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, όχι μόνο αυτοί δεν επιτρέπεται να έρθουν σε μίξη σαρκική, αλλά ο Κύριος μας λέει κάτι ακόμα βαθύτερο, ούτε να κοιτάξει κανείς με βλέμμα ένοχο, εφάμαρτο βλέμμα, ερωτικό βλέμμα, μια γυναίκα εκτός από εκείνη που είναι η δική του. Εδώ είναι ακόμα αυστηρότερος ο νόμος από ό,τι μας το παρουσιάσανε. Και είναι δυστύχημα ότι υπάρχουν έστω και ένας ταγός της Εκκλησίας να μιλάει και να λέει ότι επιτρέπονται οι εξωγαμιές, οι εξωσυζυγικές σχέσεις. Είναι σημεία των καιρών αυτά, αγαπητοί φίλοι, και πρέπει να τα προσέχουμε και να τα έχουμε υπόψη μας. Ούτε να κοιτάξεις λοιπόν μια γυναίκα πονηρευόμενος, βάζοντας τη σκέψη της αμαρτίας. Και αυτό ακόμα είναι μοιχεία μέσα στους θαλάμους του ιστορικού ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο όν. Έχει μέσα βάθη απέραντα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι όπως ο ωκεανός, η θάλασσα. Πιο εύκολα μπορεί κανείς να μετρήσει τον ωκεανό παρά να βυθομετρήσει το απίθμενο βάθος της καρδιάς, του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος μας λέει και τα πιο βαθιά του ανθρώπου, ότι δεν πρέπει ούτε μέσα μας να δημιουργούμε την αμαρτία. Γιατί κι αν σκεφτούμε κακό για κάποιον άνθρωπο, είναι σαν να το κάναμε. Όχι το ίδιο εγκληματικό και μεγάλο, αλλά είναι σαν να το κάνουμε. Το μίσος είναι εισάξιο μερικές φορές του φόνου, διότι αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα εκτελέσουμε από το μίσος και το έγκλημα ακόμα. Και τώρα μας δίνει τη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη εντολή όλων των αιώνων. Εκτός από το να αγαπάτε αλλήλους, που ίσως προφασιστούν μερικοί ότι και κάποιοι αρχαίοι φτάσανε στο επίπεδο να ακούνε να αγαπάμε τους ανθρώπους, έστω με περιορισμούς, ο Χριστός απεριόριστα μας λέει μια άλλη εντολή, την οποία δεν τη γράφει κανένα άλλο βιβλίο, καμία άλλη φιλοσοφία, κανένας άλλος άνθρωπος δεν τόλμησε να το πει. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμεθα για το καλό τους. Ας σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι, πόσοι από εμάς σήμερα, στην προσευχή μας το βράδυ, θα συμπεριλάβουμε και εκείνους που δεν αγαπούμε, έστω εκείνους που αντιπαθούμε, για να μην πούμε τους μισούμε, και είναι μεγάλη και φοβερή η λέξη μίσος για έναν χριστιανό. Αλλά και για αυτούς θα πρέπει να προσευχόμαστε, και για αυτούς ακόμα. Και πάμε στην ελεημοσύνη. Ο πατέρας σας ελεεί και τους καλούς και τους κακούς. Έτσι να κάνετε κι εσείς, μας λέει το Ευαγγέλιο. Να ελεείτε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν είναι καλοί ή κακοί. Να νηστεύετε και να προσεύχεστε επίσης κρυφά, και η νηστεία και η προσευχή να γίνονται το κατά δύναμη κρυφά. Να μην διατυμπανίζονται. Να μην λέμε, όπως λένε μερικοί, εγώ έδωσα σε εκκλησίες, εγώ έδωσα σε φτωχούς. Λάθος είναι αυτό. Χάνει το μισθό του άνθρωπος όταν αρχίζει και διατυμπανίζει τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Να λοιπόν γιατί μας λέει να προσεύχεστε κρυφά. Γιατί ο Θεός μετράει 2, 3 και 4 φορές την ελεημοσύνη που γίνεται κρυφά. Από εκεί βγαίνει και από το Ευαγγέλιο μας να μην ξέρει το ένα χέρι σου τι κάνει το άλλο. Τόσο κρυφή να είναι
η ελεημοσύνη και ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους να γίνεται κρυφά. Η νηστεία είναι απαραίτητη, μας το λέει ο Κύριος, γιατί με αυτήν φεύγουν τα δαιμόνια. Είναι η πρώτη εντολή του Θεού, είναι η νηστεία. Δεν είναι οι 10 εντολές που έδωσε το Μωυσή. Η πρώτη εντολή είναι στον παράδεισο η νηστεία, να μην φάτε από εκείνο το δέντρο. Δεν ήθελε ο Θεός να φάμε από εκείνο το δέντρο. Δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι έφαγαν και επικολούθησε όλη αυτή η κατάρα και οι πτώσεις. Τους τονίζει επίσης να συγχωρούνε. Απαραίτητος να συγχωρούμε τους άλλους και να μαζεύουμε θησαυρούς στον ουρανό, πνευματικούς θησαυρούς να μαζεύουμε, όχι υλικούς, όχι χρυσάφι, διαμάντια, δαχτυλίδια, τόκους, επιτόκια και οτιδήποτε, αλλά να μαζεύουμε στον ουρανό πράξεις πνευματικές. Τι θα πει πνευματικές πράξεις? Η ελεημοσύνη είναι μια πράξη που θησαυρίζει τον ουρανό, στο ταμείο της χάριτος. Καθώς επίσης η αγάπη που έχουμε προς τους ανθρώπους, αλλά και η δική μας πνευματική άνοδος, το να διώξουμε τα πάθη, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, αλλά και το μυαλό μας από πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Αυτά είναι θησαυροί που βρίσκονται στον ουρανό. Και τους δίνει το Πάτερ ημών, το οποίο το ξέρουμε όλοι από τα μικρά παιδιά. Και τους λέει ότι οι θησαυροί εδώ πάνω στη γη σαπίζουνε. Χάνονται. Ένα χρηματιστήριο, μια πτώση της δουλειάς, ένα κλείσιμο του εργοστασίου κάνει να φαλιρίζουν μεγιστάνες του πλούτου. Σήμερα έχουν κλείσει στην πατρίδα μας χίλιες μεγάλες εταιρείες. Αυτοί ήταν κάποτε πάμπλουτοι και σήμερα βρίσκονται να χρωστούν στις τράπεζες. Αδικία θα μου πείτε από μια μεριά. Αλλά εδώ το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι και αυτά θα σε συμβούν με το γήινο πλούτο. Όπως ο πλούσιος που έβαλε στις αποθήκες του και τις γέμισε και λέει τώρα φάε, πήγε εφραίνω ψυχή μου, και το ίδιο βράδυ ήρθε ο Σατανάς και ζητούσε να πάρει την ψυχή του. Το ίδιο βράδυ. Εκεί καταλήγει λοιπόν η πλεονεξία και ως συσσόρευση των θησαυρών, των γήινων. Ο Θεός μας έδωσε τα πάντα εν αυθονία. Και μπορούμε να τρώμε και να πίνουμε στο μέτρο του δυνατού και του καλού. Αλλά αυτή η μέρημνα του να έχουμε και για τα γόνια μας, αυτή δημιουργεί το συνέστημα της αρπαγής, της αρπακτικότητας. Γινόμαστε αρπακτικά, παίρνουμε και από τους άλλους, στερνούμε από τους φτωχούς. Ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός γενάρχης, ήλιος της Τρισιλίου, θεότητος, συγγνώμη, της Τρισιλίου πατερικής παραδόσεως, ένας από τους τρεις μεγάλους. Τι μας λέει? Ό,τι έχουμε παραπάνω το στερούμε από το φτωχό που δεν έχει. Γιατί θα μπορούσαμε να το δώσουμε το παραπάνω και σε εκείνον που δεν έχει. Να μην αφήνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και πιο μακριά αν μπορούμε, δίχως τα απαραίτητα τη στιγμή, εμείς που έχουμε πλεονασμό, έχουμε περισσότερα από εκείνα που μπορούμε να χρειαζόμαστε. Και αυτό πρέπει να βγαίνει από μέσα μας, όπως είπαμε στην αρχή, αγαπητοί φίλοι, να βγαίνει από μέσα μας σαν μια έκφραση της δικής μας αγάπης προς τους ανθρώπους. Όχι μηχανικά, επειδή μας το λέει το Ευαγγέλιο, αλλά και οι ίδιοι να το αισθανόμαστε ότι πρέπει να βγαίνει, και τότε έχουμε πετύχει. Αν δεν γίνεται δηλαδή θρησκοληπτικά η συμμετοχή μας στην Εκκλησία, αλλά γίνεται ακέραια και αυτούσια, όπως βγαίνει από μέσα από την καρδιά μας και την ψυχή μας, τότε έχουμε πραγματικά πετύχει πολλά. Αν έχουμε τη συμπόνια και την αγάπη προς τον άλλον, δεν χρειάζεται να μας το πει. Εδώ υπάρχουν μη χριστιανοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Και προ Χριστού οι άνθρωποι ήταν συμπονετικοί, υπήρχαν συμπονετικοί και άγιοι άνθρωποι. Όσο μάλλον τώρα που ήρθε το φως στον κόσμο, που είναι ο Κύριος μας, ο οποίος φωτίζει κάθε κρυφό του μυαλού και της ψυχής του ανθρώπου και τα δείχνει όλα στο άπλετο φως του Ευαγγελίου. Και τέλος πάμε στο να μην στεναχωριόμαστε για το τι θα φάμε και τι θα ενδυθούμε. Να μην έχουμε αυτή τη μέρημνα την οποία έχουν πιει οι κοσμικοί άνθρωποι. Οι Ρωμαίοι τότε κοιτάγανε μόνο τι θα φάνε και θα ντυθούνε, πώς θα καλοπιστούνε, πώς θα βάζουν αρώματα, πώς θα βγαίνουν στις αρένες, πώς θα... Αυτά είναι η δωλουλατρία. Εμείς πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα. Ο Απόστολος Παύλος
ενώ οι αρχαίοι έλεγαν άρτων και θεάματα, όπως ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος είπε άρτων και σκεπάσματα. Απλοποίησε ακόμα περισσότερο, κατάργησε τα θεάματα, δεν χρειάζεται ο άνθρωπος θεάματα. Ο άνθρωπος χρειάζεται καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, αυτό τον γεμίζει. Η αγάπη που έχει με τον γείτονά του, η αγάπη που έχει μέσα στο σπίτι του, του είναι αρκετή. Δύο άνθρωποι, τρεις, τέσσερις, αν αγαπιόνται είναι ανάμεσά τους ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε τις ώρες μας με ανούσια πράγματα, διασκεδάσεις, περίεργες, θεάματα και όλα αυτά. Τένος μας λέει, να μην κατακρίνουμε άσχημα τον άλλο, γιατί έτσι και εμείς θα κατακριθούμε. Το δικό μας το λάθος να βλέπουμε καλύτερα και όχι του αδελφού μας. Αν θέλετε να κρίνετε ή να διορθώσετε κάποιον, να το κάνετε με συμπάθεια και διάκριση. Αδελφικά, με συμπάθεια. Να του πεις, βρε αδελφέ, μήπως εκείνο το πράγμα είναι λίγο, να το κάνεις, να το διορθώσεις λιγάκι, μήπως, αυτόν τον τρόπο. Όχι, κατηγορώ, τι είναι αυτά που κάνεις, ποιος είσαι εσύ. Αυτή είναι ασυμπαθής κατάκριση, αγαπητοί φίλοι. Ενώ η συμπαθητική κατάκριση που κάνει ένας άνθρωπος που αγαπάει έναν άλλον, να το λέμε όμως, διότι αν αποκρύβουμε στον άλλον το λάθος του, τότε λοιπόν δεν τον αγαπάμε. Αγάπη θα πει να διορθώνεις με συμπάθεια και με πόνο τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, τον οικείο σου και τον ξένο αν σου δοθεί ευκαιρία. Με αγάπη. Για σκέψου το και έτσι. Μήπως είναι καλύτερα για σένα. Αυτός είναι ο τρόπος ο καλύτερος. Γι' αυτό δεν μας απαγορεύει να διορθώνουμε τους άλλους, αλλά με συμπάθεια και με διάκριση. Και να διορθώνουμε πρωτίστως τον εαυτό μας. Γιατί αν λέμε σε κάποιον κάτι που το κάνουμε εμείς, πώς θα τον διορθώσουμε. Πώς θα τον διορθώσουμε όταν λέμε και εμείς κάτι το οποίο κάνουμε εμείς. Κοίταξε, μην κλέβεις την εφορία. Και εμείς κοιτάμε πώς θα κλέψουμε την εφορία. Μην παίρνεις από το εστιατόριο αυτό το πιρούνι ή το μαχαίρι και εμείς έχουμε γεμίσει τις τσέπες μας με τα κλοπημαία. Όχι, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να το κάνουμε αυτό όταν και εμείς οι ίδιοι, και τότε έχει αξία, μπορούμε να το τηρήσουμε. Αν δεν μπορούμε να το τηρήσουμε, καλύτερα να μην συμβουλεύουμε τον άλλον. Γιατί ο άλλος θα μάθει ότι εμείς κάνουμε αυτή την πράξη που εμείς δεν θέλουμε να την κάνει αυτός, του την απαγορεύουμε. Να σκεφτόμαστε πώς θα οικοδομήσουμε καλύτερα κάποιον άνθρωπο και να μιλάμε με σεβασμό, γιατί και αυτός είναι ανθρώπινο, έστω και αν έχει πέσει. Να γυρεύετε από το Θεό με σταθερότητα προσευχόμενοι και θα σας ανοίξει η πόρτα του ελέους. Τι μεγάλα λόγια αυτά. Σταθερά, με σταθερότητα να ζητάμε το Θεό. Όχι μια φορά, 100, 200, 1000 και θα μας ανοίξει την πόρτα του ελέους. Αυτό λοιπόν σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν μας δίνει καμιά φορά επειδή θα είναι για κακό μας. Επειδή δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ή να το αδυνεχτούμε ή να το σηκώσουμε αυτό το πράγμα το οποίο του ζητάμε. Αν μπορούσαμε, να είστε βέβαιοι, να είστε σίγουροι ότι θα μας το έδινε. Όμως καμιά φορά δεν το δίνει για το καλό μας ή το αργεί να το δώσει στην κατάλληλη στιγμή που ξέρει εκείνος. Γιατί εκείνος είναι σοφός και αγαπάει το πλάσμα του και ξέρει πότε. Μερικοί προσεύχονται για χρήματα, για λεφτά. Επειδή είναι φτωχοί ή επειδή έχουν μια ανάγκη. Ξέρει ο Θεός πότε θα τα δώσει τα χρήματα. Γιατί αν τα δώσει ξαφνικά τα χρήματα την ώρα που τα θέλουμε εμείς, μπορεί να μας καταστρέψει. Μπορεί να μας ρίξει στην ασωτεία, στην κρεπάλη, στην πορνεία, στη δυστυχία, στα ναρκωτικά, στο θάνατο. Να έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν. Και να ζητάμε σταθερά, αλλά εκείνο πρέπει να ζητάμε περισσότερο, μας λέει πιο κάτω, είναι το Μέγα Έλεος. Τι θα πει Μέγα Έλεος? Δύο ελέη μας δίνει ο Θεός, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο έλεος που μας δίνει ο Θεός είναι η ζωή μας, η υγεία μας, το σώμα μας, η ωραία διάθεση που έχουμε, το φως μας, οι αισθήσεις, ο ήλιος, το νερό, η φύση, οι άνθρωποι. Αλλά το μέγα έλεος είναι
αυτό που αντετόχει η ψυχή, όλα τα άλλα γίνονται μηδέν. Το Μέγα Έλεος είναι να μας δώσει μέσα στην ψυχή την ειρήνη Του, την αγάπη Του, να μας δώσει ταπεινοφροσύνη, σοφροσύνη, υπομονή και αγάπη. Και να κατακτήσουμε με αυτά την ουράνιο βασιλεία. Αυτά είναι τα μεγάλα ελέη, συγγνώμη, που μπορεί να μας δώσει ο Θεός. Και το μεγαλύτερο είναι η κατάκτηση της ουρανίου βασιλείας Του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έλεος του Θεού και αυτό πρέπει να ζητάμε, αγαπητοί φίλοι. Τώρα πάμε, είναι πυκνό σήμερα το η εκπομπή μας, αλλά το κάνουμε για να πάρουμε μια ιδέα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ακόμα στον 20ο αιώνα που δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι. Το Ευαγγέλιο που είναι ο φάρος της ζωής μας, είναι ο οδοδείκτης που μας δείχνει την κατεύθυνση. Γιατί δεν είμαστε πάνω στον δρόμο, πώς θα φτάσουμε στον προορισμό μας? Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού με κεφαλαίο. Αυτά που διαβάζουμε είναι ένα μέρος από τα λόγια που είπε ο Χριστός και μας έδωσε σαν διαθήκη Του. Μας άφησε σαν διαθήκη. Όπως ένας πατέρας αφήνει στα παιδιά του διαθήκη να τον κληρονομήσουν, ο Χριστός μας άφησε αυτά τα λόγια σαν διαθήκη. Γι' αυτό λέγεται και Καινή Διαθήκη, που σημαίνει Νέα Διαθήκη. Ανανέωσε δηλαδή τη Διαθήκη, την Παλιά Διαθήκη που έδωσε ο Μωυσής, ο Θεός μέσω του Μωυσέως, την ανανεώνει ο Χριστός. Είναι η Ελεύθερη Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη συμβολίζεται με την Άγαρ, η οποία ήταν δούλη του Αβραάμ και γέννησε παιδί, τον Ισμαήλ, ο οποίος είναι δούλος. Ενώ η Καινή Διαθήκη συμβολίζεται με τη Σάρα, η οποία είναι η Νέα Διαθήκη, η Ελεύθερη. Εμείς είμαστε οι απελεύθεροι, απελευθερωμένοι από τον νόμο του Μωυσέως. Είμαστε οι κατά χάριν σωσμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτοί που θα σωθούμε μέσω της χάριτος του Ιησού Χριστού και όχι μέσω της εφαρμογής των νομικών διατάξεων του Μωυσέως. Αυτό τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο μεγάλος των Εθνών Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, κάποιο άλλο σπουδαίο. Αγαπάτε τον πλησίον σας ως τον εαυτό σας. Όχι περισσότερο, όπως τον εαυτό μας. Άραγε, τώρα, εδώ που μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει κάποιος από εμάς που μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο σαν τον εαυτό του? Δεν ξέρω. Προβληματιζόμαστε. Μπορούμε? Έστω πως δεν μπορούμε. Είναι αδύνατο. Όμως, ας τον αγαπήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Αν το όριο είναι να φτάσουμε την αγάπη του άλλου μέχρι τον εαυτό μας, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε τουλάχιστον πιο κοντά σε αυτό το όριο. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πάνω σε αυτό λέει δύο λόγια. Αν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και πράγματι ισχυρίζεσαι πως τον αγαπάς, πούλησε τον εαυτό σου δούλο, πάρε τα λεφτά και δώσ' τα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ποιος το κάνει αυτό? Μόνο οι μεγάλοι Άγιοι το έκαναν αυτό, που έδωσαν τα πάντα για τον συνάνθρωπό τους. Αλλά μη στεναχωριέσαι αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, συνεχίζει ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που πνευματικά στάθηκε ο φάρος της νεωτέρας Ελλάδος από την Τουρκοκρατία, λέει, τότε αφού δεν μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς. Εάν δεν μπορείς και αυτό, τότε από αυτά που έχεις, δώσ' τα μισά, δώσ' το 1/4, δώσ' το 1/10. Εάν δεν μπορείς και αυτό, τότε τι αγάπη έχεις για τον πλησίον σου? Εσύ αγαπάς μόνο τον εαυτό σου. Και έχει δίκιο. Όπως μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά να βιάζουμε τον εαυτό μας, να δίνουμε στους άλλους από τον εαυτό μας
έστω κάθε μέρα κάτι λίγο περισσότερο. Και πάμε ότι η στενή πύλη και η δύσκολη φέρνει στον παράδεισο. Προσέχετε τους ψεύτικους δασκάλους και προφήτες που μοιάζουν λύκοι με ρούχο προβάτου. Και έχουμε πολλούς σήμερα, τέτοιους σήμερα, λύκους που μοιάζουν, έχουμε πολλούς αγαπητοί φίλοι. Και κάποιος χαριτολογώντας έλεγε, ο Πάπας λέγεται Κατόλικος, γιατί από κάτω είναι λύκος. Κάτω λύκος. Συμπίπτει ένα λογοπαίγνιο με την ελληνική σοφή αυτή γλώσσα, που αποκαλύπτει ακόμα και τα σχέδια του Πάπα, ο οποίος απ' έξω είναι άσπρος όπως τον έχουμε δει και από μέσα είναι μαύρος. Κατόλικοι λοιπόν, από κάτω λύκοι. Αλλά ας κοιτάξουμε και τους δικούς μας εαυτούς, όχι μόνο τους άλλους, αν είμαστε και εμείς απ' έξω λευκοί και μέσα είμαστε λύκοι για τους άλλους. Και τέλος λέει, να μην είστε υποκριτές και να εκτελείτε το θέλημα του Θεού. Και τότε θα γίνετε δεκτοί στους ουρανούς. Πολλοί θα έρθουν κατά την κρίση, θα έρθουν πολλοί άνθρωποι και θα με ζητήσουν. Και τότε εγώ θα τους πω, φύγετε μακριά από μένα. Όποιος χτίζει το σπίτι του στην πέτρα, δεν κινδυνεύει να γκρεμιστεί το κτίσμα. Εκείνος όμως που κτίζει στην άμμο, θα πέσει το σπίτι του, θα φυσήξει και πέσει ο ποταμός επάνω, θα το παρασύρει. Και αυτό το λέει ο Χριστός μας, γιατί ο βράχος είναι ο ίδιος. Πρέπει δηλαδή να κτίσουμε όλη τη ζωή μας επάνω στον Χριστό. Μας επιτρέπει να πατήσουμε επάνω του, αγαπητοί φίλοι. Επάνω στο σώμα, στις πλάτες του Χριστού, να πατήσουμε για να ανέβουμε. Τόσο πολύ ταπεινώνεται ο Χριστός μας. Γίνεται πέτρα για να πατήσουμε και να περάσει το ποτάμι και να μην μας παρασύρει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Τέλος, σε αυτό το κομμάτι βέβαια, μας λέει πώς θεραπεύει ο Χριστός. Θεραπεύει μέσω της πίστεως του ανθρώπου. Περιδιάβηκε πόλεις και θεράπευσε λεπρούς, τον υπηρέτη του κατόνταρχο, την πεθερά του Πέτρου. Είπε στον εκατόνταρχο, πήγαινε σπίτι σου και θα γίνει καλό ο άνθρωπός σου, αρκεί που πιστεύεις σε μένα ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Πιστεύεις στην παντοδυναμία του Θεού δηλαδή. Ας το προσέξουμε αυτό. Δεν έκανε θαύματα ο Χριστός σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν πίστευαν. Γιατί δεν είναι άξιοι να δουν θαύμα εκείνοι που δεν πιστεύουν. Οι άπιστοι λοιπόν δεν είναι άξιοι. Και ένας λόγος παραπάνω, εάν κάνει το θαύμα ο Χριστός και δεν τα πιστέψουνε, τότε η κόλασή τους μεγαλώνει. Γι' αυτό από ασπλαχνία, από φιλασπλαχνία, από στον άνθρωπο τον άπιστο, μέχρι να πιστέψει ο Χριστός δεν εμφανίζεται, δεν κάνει θαύματα σε αυτόν. Δεν του κάνει γιατρίες, δεν του κάνει γιάσεις, δεν του κάνει το θέλημά του όταν του το ζητήσει, του άπιστο. Μόνο του πιστού το κάνει. Γι' αυτό αν ζητάμε με πίστη, τότε θα λάβουμε. Ζητήστε πιστεύοντας και τότε θα λάβετε. Τέλος, μας αναφέρει το κεφάλαιο αυτό του Ματθαίου όσα θαύματα έκανε εκεί στην περιοχή. Σταμάτησε την τρικυμία και θαύμασαν. Είπε στη θάλασσα, σταμάτα, σώπασε. Έκανε καλά δαιμονισμένους γαδαρινούς και άφησε το δαιμόνιο να μπει στους χείρους. Πήγε στην Καπερναούμ και κατέβασε ένα το ναό κάποιο παράλυτο κάτω. Και επειδή είδε την πίστη αυτών των ανθρώπων που έβγαλαν και κεραμίδια από τη σκεπή για να κατέβει από πάνω ο παράλυτος, είπε ότι η πίστη σας είναι μεγάλη και εσείς που τον φέρατε και ο ίδιος ο παράλυτος είχε μεγάλη πίστη που τους παρακάλεσε βέβαια να τον επάνε κοντά στον Χριστό με τόση θέρμη και με τόση επιμονή. Τώρα εδώ θυμήθηκα, αγαπητοί φίλοι, να μου επιτρέψετε, κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, νομίζω ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, επίσκοπος Βουλγαρίας, Έλλην βέβαια, είπε το εξής ο Άγιος Θεοφύλακτος. Οι τέσσερις αυτοί που πήγαν τον παράλυτο στην Καπερναούμ
ήταν οι τέσσερις, συμβολίζουν τους τέσσερις Αποστόλους, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, οι οποίοι μέσω του Ευαγγελίου μας παίρνουν εμάς που είμαστε παράλυτοι, πνευματικά και ψυχικά, γιατί όταν δεν ξέρουμε το Λόγο του Θεού, είμαστε πραγματικά παράλυτοι και μας πάνε μπροστά στα πόδια του Χριστού, μας πάνε μέσα στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε από την παραλυσία μας και να σηκωθούμε, να αναστηθούμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Ωραία ήταν αυτή η παρομοίωση και γι' αυτό και εγώ τη συγκράτησα και τη θυμήθηκα τώρα και σας τη λέω. Βρίσκει λοιπόν ο Χριστός στην περιοδία του αντίσταση από τους Φαρισαίους, κακόγνωμοι οι Φαρισαίοι, δεν παραδέχονται τη θεότητά του, προσπαθούν να δυσφημίσουν τα θαύματά του. Βρίσκει και κάποιον τελώνη. Τελώνη σημαίνει πολύ πλούσιος, ένα είδος εφοπλιστού της εποχής, ο οποίος ήταν και, είχε βγάλει και τη φήμη του αμαρτωλού, διότι αδικούσε, μάζευε το χρήμα από όλο τον κόσμο κλπ. Το Ματθαίο, Λεβί τον έλεγαν, τον ονόμασε Ματθαίο Χριστός, και τον έκανε και αυτόν μαθητή του. Γιατί είδε την καλή του προαίρεση. Και ο Ματθαίος όχι μόνο αυτό, αλλά θα έδωσε και τα χρήματά του στους φτωχούς, οπωσδήποτε δηλαδή μπαίνοντας μέσα στο team των μαθητών του Χριστού, θα άλλαξε νοοτροπία, σχέδιο και πλεύση. Τέλος, που δεν έχει βέβαια τέλος, αλλά το λέμε σημαδιακά, έτσι για κάθε κεφάλαιο που λέμε, θεραπεύει και ένα κορίτσι το οποίο ήταν νεκρό και αναστήθηκε και ο κόσμος πίστεψε στη θεϊκή του δύναμη. Κουφαλάλο στους του έφεραν, κοφάλαλο λέει εδώ, και θαύμασε ο κόσμος όταν είδε ένα κοφάλαλο επιγενετής να αρχίσει να μιλάει. Φαντάζεστε, την έκπληξη. Τον ίδιο του τον οικιακών ανθρώπων του σπιτιού του, να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μίλησε ποτέ να αρχίζει να τους μιλάει. Φανταστικά είναι τα θαύματα του Χριστού μας, αγαπητοί φίλοι. Φανταστικά. Προσκαλεί 12 μαθητές και δίνει εξουσία να θεραπεύουν δαιμονισμένους και κάθε είδος αρρώστους. Τους παραγγέλει να προδιαβαίνουν το Ισραήλ και να διδάσκουν για τη Βασιλεία των Ουρανών, ότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα είναι μπροστά σας εδώ. Να τον ο Χριστός, αυτός είναι που δίνει τη Βασιλεία των Ουρανών, που αρχίζει από εδώ, από τη γη, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή. Αυτή η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό μερικοί μας κατηγορούν, α, δηλαδή εγώ να περνάω εδώ πέρα άσχημα και όταν πεθάνω, πού ξέρω τι θα γίνει. Από εδώ θα περνάει καλά κανείς, άμα βρίσκεται μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, άμα έχει αρχίσει να γεύεται, να προγεύεται από εδώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στην Εκκλησία και στα μυστήρια της Εκκλησίας, που εξομολογούνται με πνευματικό και μεταλαμβάνουν πώς αλλάζει η ζωή τους, πόσο πιο όμορφα αισθάνονται, πόσο το πρόσωπό τους φωτίζεται, φεύγει εκείνη η κατήφια που είχαμε, φεύγει εκείνο το άγχος, εκείνη η νεύρωση και αρχίζει ο άνθρωπος να γίνεται πιο ειρηνικός. Πάντα άνθρωποι είμαστε και κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι εντάξει, όλοι είμαστε, βράζουμε σε ένα καζάνι που λέει κάποιος, αλλά αισθάνεται, προγεύεται ο χριστιανός άνθρωπος που ακολουθεί την Εκκλησία του, προγεύεται από εδώ την Επουράνια Βασιλεία. Παίρνει, όπως λέει και ο πατέρας Παΐσιος, μια καραμέλα από το μεγάλο ζαχαροπλαστείο που έχει ο Θεός επάνω, προγεύεται, καταλαβαίνει τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών, μόνο από τη λίγη γεύση που παίρνει, από την ψυχική γαλήνη που αισθάνεται, από την προσευχή, από την επαφή με τους εν Χριστώ αδελφούς, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν εξομολογείται, φεύγει εκείνο το βάρος και αισθάνεται να ξαναγεννιέται μέσα του μια άνοιξη, να ξεκελαϊδούν πάλι τα πουλιά της ψυχής του, να αισθάνεται ότι γίνεται παιδί, ότι καθαρίζεται η ψυχή του, όπως σαν να βγαίνει κανείς μέσα από ένα λουτρό. Αυτά όλα είναι ότι αρχίζει από εδώ η σχέση μας με την Ουράνια Βασιλεία. Και λίγο ως πολύ, πιστεύω με τη δύναμη του Θεού και την αγάπη του Χριστού μας, όλοι αγαπητοί φίλοι, να έχετε γευθεί αυτές τις στιγμές της χαράς, της πνευματικής χαράς. Βέβαια, ο αγώνας δεν σταματάει εκεί. Τώρα πάμε σε ένα πιο δύσκολο σημείο, που μας λέει ο Χριστός ότι δεν θέλει την κοσμική ειρήνη. Βλέπουμε τα κινήματα ειρήνης, τους ειρηνοποιούς, που διαφημίζονται στις τηλεοράσεις, παντού,
ειρήνη στον κόσμο, να μην κάνουμε πολέμους, ο ΙΕ είναι ένα όργανο αυτής της ειρήνης κλπ. Δεν μιλάει ο Χριστός για αυτή την ειρήνη την κοσμική, το μη πόλεμο. Δεν μιλάει γι' αυτό. Ο Χριστός μιλάει για την ειρήνη που εγκαθίσταται μέσα στην ψυχή, αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Γι' αυτό λέει: εγώ δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στον κόσμο. Την κοσμική αυτή ειρήνη δεν τη θέλω. Εγώ ήρθα να διαχωριστεί ο πιστός γιος από τον άπιστο πατέρα. Και πώς αλλιώς θα γίνει. Έγινε πόλεμος στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Οι άθεοι πάντοτε σκότωναν τους χριστιανούς. Πόλεμος εις βάρος δηλαδή των χριστιανών γίνεται, αγαπητοί φίλοι. Αυτοί στο τέλος είναι που πεθαίνουν στα χέρια των δημίων τους. Όπως και στη Ρωσία επί Στάλιν, πέθαναν στα ψυχιατρία. Αιωνία τους η μνήμη. Χριστιανοί, εκλεκτοί χριστιανοί. Όπως λέει και ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο επίσκοπος, ο Άγιος αυτός της Φλωρίνης. Είχα ακούσει σε μια κασέτα ομιλίας του που λέει ότι τα εκλεκτότερα παιδιά της Ρωσίας, οι καλύτεροι χριστιανοί της Ρωσίας, πέρασαν από τη μηχανή του σταλινισμού. Πήγαν στην εξορία, βασανίστηκαν, πήγαν στη Σιβηρία, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, επειδή δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Γιατί ανυπέγραφαν και αυτοί ότι δεν πιστεύουν σε Θεό και είναι άθεοι, όπως ήταν το καθεστώς της Ρωσίας, το οποίο σαν χάρτινος πύργος έπεσε, και αυτό είναι ένα θαύμα του 20ου αιώνα, είναι ένα θαύμα μέγα. Θα έβγαιναν από τα ψυχιατρία. Όμως δέχτηκαν να ταλαιπωρηθούν μαζί με τους ψυχοπαθείς αυτά τα διαμάντια του πνεύματος, οι εκλεκτότερες ψυχές της Ρωσίας, και έγιναν οι νέοι μάρτυρες. Για να μην αρνηθούν το Χριστό λοιπόν. Αλλά, πιο κάτω λέει, όποιος χάσει την επίγεια ζωή του χάρινε μου, κερδίζει την αιωνιότητα για πάντα. Από τότε που ήρθε ο άνθρωπος αυτός, λέει για τον Ιωάννη, η βασιλεία των ουρανών αποκτιέται και αρπάζεται με ζήλο και βιασύνη. Και ότι όλα αυτά που ο Ιωάννης και οι παλιοί προφήτες έλεγαν, ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθούν τώρα με τον ερχομό το δικό μου, τον ερχομό του Μεσσία. Πηγαίνει σε πολιτείες ο Χριστός, τις βλέπει τις πολιτείες αυτές, ξέρει ότι δεν θα μετανοήσουν, με το θεϊκό του πνεύμα τα βλέπει όλα και τους λέει θα τιμωρηθείτε χειρότερα από τα Σόδωμα, γιατί εκεί δεν άκουσαν τις δικές μου νουθεσίες. Μετά υψώνει τα μάτια του, ευχαριστεί το Θεό για ένα πράγμα, ότι όπως λέει χάρισε τη σοφία στους μικρούς και ταπεινούς και όχι στους σπουδαίους και κοσμικούς σοφούς. Πόσο αλήθεια είναι αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου. Πόσο αλήθεια είναι αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, ότι οι σοφοί μωράνθηκαν σήμερα και τρελαθήκανε. Γράφουνε βιβλία για ό,τι θέλετε. Ένα πράγμα δεν λένε ποτέ. Ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός αυτός συντηρεί τους ανθρώπους. Ένα πράγμα δεν δέχονται, το χριστιανισμό. Κι όμως παίρνουν Νόμπελ, όπως πήρε ο Σάρτρ και ο Καμί και διάφοροι άλλοι άθεοι στη Γαλλία και αλλαχού του κόσμου. Και συνήθως τα δίνουν αυτά τα βραβεία για να συκοφαντήσουν τον χριστιανισμό σε αθέους, αγαπητοί φίλοι. Οι περισσότεροι νομπελίστες είναι άθεοι, αγνωστικιστές, δηλαδή που δεν ξέρουν, δεν θέλουν να διαφερθούν καθόλου αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, ή και πολέμοι του χριστιανισμού. Πολέμοι του χριστιανισμού σήμερα παίρνουν Νόμπελ. Και βγαίνει το Ευαγγέλιο, να, που λέει ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου, Πατέρα μου, που χάρισε τη σοφία στους μικρούς και ταπεινούς. Και βλέπουμε στις διαδηλώσεις αυτές που βγαίνουν στον δρόμο για τις ταυτότητες, για οτιδήποτε έτσι, οι πιο μαχητικοί, οι πιο θερμοί, εκείνοι που το έχουν πάρει σαν ζήτημα τιμής μέσα στην ψυχή τους, είναι αυτοί οι ταπεινοί, οι ταπεινές γριούλες, οι ταπεινοί γέροντες, αυτοί που τους λέμε ανθρωπάκια, αυτούς που βλέπουμε στην Εκκλησία. Αυτή είναι η σοφή κατά Θεών. Οι τόσο συκοφαντημένοι,
Θα πάω, λέει, στην εκκλησία εκεί που πάνε οι γιαγιάδες. Μα η γιαγιά αυτή μπορεί να είναι άγια. Πώς προεξοφλείς ότι είσαι ανώτερος, επειδή έχεις ένα πτυχίο και η γιαγιά δεν έχει το πτυχίο. Στην ψυχή μέσα όμως, για μέτρησε να δεις πώς μετράει ο Θεός, πώς βλέπει αυτή την ψυχή ο Θεός και πώς βλέπεις έναν τον επιστήμονα που μπορεί να είσαι και άθεος. Καμία αξία δεν έχει η επιστήμη, 100 πτυχία να έχεις, άμα δεν είσαι μέσα σου, άμα δεν έχεις το Θεό και άμα δεν αγωνίζεσαι και άμα δεν πιστεύεις, γίνεσαι μηδέν, τίποτα. Μηδενίζονται όλα. Έρχεται ο θάνατος και τα παρασύρει όλα όπως ο ποταμός και τα πτυχία μας και τα κάνει όλα σκόνη και δεν υπάρχει τίποτα. Πόσοι επιστήμονες γεννήθηκαν και όμως εκείνο που μετράει είναι τι κάνουμε μετά από αυτή τη ζωή, πώς πετύχαμε μετά από αυτή τη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη σοφία του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι. Και να μην πιστεύουμε τους άθεους, όσο και μεγάλοι επιστήμονες, όπως βγήκε τώρα τελευταία κάποιος στη τηλεοράση και είπε: εγώ θα φτάσω, λέει, με τον κλονισμό το Θεό. Είναι ασυναρτησίες αυτά τα πράγματα, είναι τρέλα. Και ο άθεος τρελαίνεται, πραγματικά τρελαίνεται. Τρελαίνεται γιατί δεν δέχεται τη σοφία του Θεού. Αυτό τον τρελαίνει. Το ότι είναι μακριά από το φως. Μέσα στο σκοτάδι, στην άγνοια και στην τρέλα. Και ας ξέρει τα γήινα, και ας ξέρει επιστήμες. Πληρωμή του όμως είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, να τον ρίξει στα πάθη και στην ατιμία των ανθρώπων. Θα ατιμαστεί αυτός που σήμερα χειροκροτείται και παίρνει τα βραβεία επάνω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτός που έρχεται τώρα εδώ πρώτος, εκεί θα γίνει τελευταίος. Να λοιπόν πόσο επίκαιρο είναι το Ευαγγέλιο μας, που μιλάει για όλα τα σύγχρονα θέματα, αλλά δεν καθόμαστε εμείς πολλές φορές να τα αναλύσουμε και να τα βρούμε. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, δεν μπορέσαμε παρά τις προθέσεις μας να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι τη μέση του Ευαγγελίου έτσι περιληπτικά, δεν μπορέσαμε, αγαπητοί φίλοι, και θα συνεχίσουμε και σε άλλη εκπομπή, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της περιλήψεως τουλάχιστον μερικών κομματιών. Όμως, συν Θεώ, είπαμε μερισμένα πράγματα, τα οποία με την δική μας μετριότητα και ατέλεια, πιστεύω να έγιναν λίγο κατανοητά. Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο σημείο. Λένε μερικοί, μα τι να αρχίσω εγώ να κάνω αυτή τη ζωή, να έχω πνευματικό, να νηστεύω, να κοιτάω τις ημέρες και να μην τρώω Τετάρτη και Παρασκευή κρέας και όλα αυτά. Και νομίζουν ότι με αυτό θα έχουν ένα πολύ βαρύ φορτίο στη ζωή τους. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί φίλοι. Είναι τελείως το αντίθετο. Εν τιμή μιλάμε και μέσα από τη λίγη δική μας προσωπική πείρα. Ανακουφίζει η χριστιανική ζωή των άνθρωπων. Βάζει το πνεύμα του σε μια τάξη και τη ζωή του σε μια ήσυχη και ωραία γαλήνια έκφραση. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει εδώ: πράος και ταπεινόφρον είμαι στη διάθεση και γι' αυτό το φορτίο που σας βάζω εγώ είναι ελαφρύ και αυτό που βάζει ο κόσμος είναι βαρύ. Οι κοσμικοί άνθρωποι δηλαδή, οι μη χριστιανοί άνθρωποι, οι μη ορθόδοξοι άνθρωποι, κουβαλάνε πιο βαρύ φορτίο στην πλάτη τους. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν ξέρουν να συγκρίνουν. Πρέπει να έχεις περάσει και από το ένα μέρος, πρέπει να περάσει και στο άλλο, για να δεις τελικά τι είναι καλύτερο, να ζεις τη χριστιανική ζωή για την κοσμική ζωή. Και βέβαια δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναλύσουμε πόσες σκοτούρες, πόσα βάσανα βάζει στο σημερινό άνθρωπο αυτή η κοσμική ζωή. Το να πάρει αυτοκίνητο, το να πάρει σπίτι, το να πάρει το ένα, το να πάρει το άλλο. Θα μου πείτε, μερικά είναι απαραίτητα. Δεν μιλάμε για τα απαραίτητα. Μιλάμε για εκείνα που είναι για την επίδειξη, για εκείνα που είναι για την καριέρα. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Τα οποία είναι βάρη και λυγίζει ο άνθρωπος και φτάνει στην ηλικία των 40, 50, 60 ετών και είναι ράκος πλέον. Και πολλοί εγκαταλείπουν τα εγκόσμια πριν προλάβουν να φτάσουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Παθαίνουν φράγματα εγκεφαλικά λόγω του βάρους αυτού που βάζει ο κόσμος στον άνθρωπο. Ενώ ο Χριστός μας ζητάει
λίγα ουσιαστικά, ξεκάθαρα και πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος. Γιατί μήπως ο Θεός δεν ξέρει καλύτερα τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ξέρει καλύτερα τι μπορεί να κάνει ο ίδιος? Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ο Θεός λοιπόν που ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτός μας δίνει και το φορτίο. Οπωσδήποτε ένα φορτίο θα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε και ένα μικρό φορτίο, αλλά το φορτίο που μας βάζει ο Χριστός είναι ασυγκρίτως ελαφρότερο από αυτό που μας βάζει ο κόσμος, για να μην πάμε και πιο βαθιά, να πούμε και από αυτό που μας βάζει ο διάβολος. Διότι ο διάβολος μας βάζει ένα φοβερό φορτίο που λυγάμε, λυγίζουμε κατά το βάρος του και το τέλος στο τέλος αποκάμουμε. Και ξέρουμε τα ναρκωτικά και ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται και σήμερα στην εποχή μας. Το φορτίο λοιπόν του χριστιανισμού, του χριστιανού, να ξέρουμε ότι είναι ελαφρότερο, παρόλο που φαίνεται εκ πρώτης όψεως στον κοσμικό άνθρωπο ότι είναι αδύνατο εγώ να νηστέψω, λένε μερικοί. Είναι αδύνατο εγώ να έχω πνευματικό. Είναι αδύνατο να κάνω αποχή και εγκράτεια. Είναι αδύνατο να δίνω τα λεφτά μου στους άλλους. Είναι αδύνατο το ένα, είναι αδύνατο το άλλο. Και όμως, ψυχικά, πνευματικά, θα δει ότι ελαφρώνει και γίνεται πραγματικά ευτυχής και όλβιος. Δίχως να πάβει, βέβαια, να είναι ατελής και να αγωνίζεται. Διότι η αμαρτία στον άνθρωπο παραμένει, αλλά η μεγάλη αμαρτία συγχωρείται από το Θεό εφόσον γίνει και η μεγάλη μετάνοια. Ο διάβολος βάζει βαρύ φορτίο, πολύ βαρύ, με έγνοιες, σκοτούρες, χρηματισμό, αυτοπροβολή, τέλος μας φέρνει στην αμαρτία και στην απελπισία και στο θάνατο. Είναι ανθρωποκτόνος. Ανθρωποκτόνος γάρ, απαρχής, εστί. Την αρχή που έγινε ο άνθρωπος, θέλησε ο διάβολος με το μίσος που έχει εναντίον του ανθρώπου να τον εξοντώσει. Να τον αφανίσει τον άνθρωπο θέλησε ο διάβολος, αγαπητοί φίλοι. Από την αρχή, από τον παράδεισο, από αυτά που έκανε στον παράδεισο και από πολλά άλλα. Μετά έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ και πολλά άλλα. Απαρχή είναι ανθρωποκτόνος ο διάβολος. Τέλος να πούμε και αυτό και να σταματήσουμε σήμερα εδώ, να πούμε εντάχει, αγαπητοί φίλοι, ότι μας λέει ο Χριστός ότι όταν έκανε τα θαύματα ο Χριστός, τι τον κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι? Δεν βρήκαν τίποτα άλλο για να του πούνε? Ότι κάνει τα θαύματα αυτά με τη δύναμη του διαβόλου, του σατανά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή ο Χριστός, φτάσανε στο παράλογο πλέον κι αυτοί. Και τους λέει ο Χριστός, μα είναι δυνατόν ο σατανάς να διώχνει τα δαιμόνια? Αφού αυτός τα βάζει, θα πάει να τα βγάλει? Είναι δυνατόν να κάνει καλό ο σατανάς? Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται ο σατανάς, δεν γίνεται να διώχνουν τα δαιμόνια. Άρα με τη δύναμη του Θεού γίνεται το καλό και οι θεραπείες αυτές. Γι' αυτό θα δώσουμε και ένα μήνυμα σήμερα στην εκπομπή μας. Μερικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα πράγματα και είναι παραστρατημένοι, δείχνουν να το κάνουν συνειδητά τις περισσότερες φορές, πηγαίνουν σε medium να μιλήσουν με τους νεκρούς, αγαπημένα τους πρόσωπα πάνω στον πόνο τους κλπ. Τους εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Οι άλλοι πηγαίνουν για να τους πούν το μέλλον. Οι άλλοι πηγαίνουν επειδή έχουν πάθει, είναι θύματα μαγείας και πάνε σε medium να τους βγάλουν τα μάγια. Μα τι μας λέει εδώ το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι? Ότι δεν γίνεται ο σατανάς να διώξει τα δαιμόνια. Φαινομενικά τον εκοροϊδεύει και του φαίνεται ότι απαλλάσσεται για λίγο, αλλά του βάζει περισσότερα δαιμόνια ο διάβολος μέσω του medium, του ανθρώπου που πηγαίνει στα medium. Στις καρτορίχτρες, στους αστρολόγους, στα ταρό, στους χειρομάντες, χειροπράκτες, όλους αυτούς εκεί. Δεν διώχνει ο διάβολος τον διάβολο. Είναι δυνατόν? Μόνο ο Θεός διώχνει τον διάβολο. Μόνο η νηστεία και η προσευχή διώχνει τον διάβολο. Μόνο η ζωή της Εκκλησίας και προπαντός η αγάπη στον Ιησού Χριστό και το να ακολουθούμε τις εντολές του. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που ακούτε τις εκπομπές μας. Ευχαριστώ τους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις εκπομπές και προσπαθούμε κι εμείς από τη μεριά μας λιγάκι να συμπαρασταθούμε στην νεότητα όσο μπορούμε.
Ευχαριστώ όλους εσάς που μας ακούσατε, να είστε καλά, συν Θεό, με την ευχή της υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας, να είμαστε πάλι κοντά σας, συν Θεό, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, για τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, να συνεχίσουμε στην επομένη, στη μεθεπομένη μας εκπομπή για την περίληψη του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο έχει τόσα πολλά να μας διδάξει και να μας πει, και σήμερα περιληπτικά είπαμε ορισμένα πράγματα για να δούμε πόσο δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο μπορεί να ωφεληθούμε από αυτή τη δύναμη του Λόγου του Θεού αν την ακολουθήσουμε, την βάλουμε προστάτημα και συμπαραστάτη μας σε όλες τις πράξεις και τις ενεργείες μας. Είστε καλά λοιπόν, ως την άλλη εβδομάδα να είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε.